Όσοι το τρένο έχασαν, δεν είναι ένας και δύο, ας κατεβούν Πειραιά, να μπουν σε ένα πλοίο. Να δείχνουν σκούρι, άμυροι, τη ζωής κατατρεγμένη, αντί κορώνα, γράμματα για μια ψυχή βρεγμένη. Κι αν η θάλασσα η πολύ τους προκαλεί ναυτεία, ας κατεβούνε για αλλαγή, απλώς σε μια πορεία. Κι αν η πορεία είναι για αυτούς ανούσιο παιχνιδάκι, ας περάσουν έξω από τη βουλή, απλώς με μηχανάκι. Κι αν πάλι αυτά τα δίκυκλα είναι μπανάλ και σκέρι, ας προσπαθήσουν έξοδα να κόψουνε μαχαίρι. Να κόψουνε το πρωινό για να αποταμιεύουν στο σούπερ μάρκετ για τυρί, πολλά να μην ξοδεύουν. Να φτάνουνε στην οικογένεια τα 4 τοστάκια και ας πεινάνε συνεχώς όλα τους τα παιδάκια. Ας προσπαθήσουν άρρωστοι να βρουν νοσοκομείο ή τρόπους να ζεστάνουνε το σπίτι τους στο κρύο. Ας ψάξουνε την τύχη τους σε μια χώρα ξένη. Η Ελλάδα, λένε, δεν ψοφά, μονάχα ξαποσταίνει. Βλέπετε, συμπολίτες μου, στη χώρα της αριστείας, είναι διάχυτα εμφανές το αίσθημα της αηδίας. Για όλα όσα συμβαίνουνε που κανείς δεν τιμωρείται, για όσους απλώς πεθαίνουνε και κανείς δεν συγκινείται.